Τρίτη μέρα, κυρίες και κύριοι, των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια στα μαθήματα προσανατολισμού. Εμείς καλωσορίζουμε στο στούντιο της Νέας Τηλεόρασης καθηγητές από το Φροντιστήριο Διάκριση, οι οποίοι και θα μας δώσουν τις απαντήσεις στα σημερινά εξεταστεία μαθήματα. Ξεκινάμε από την κυρία Βάσο Καλογεράκη, είναι φιλόλογος. Ο κύριος Βαγγέλης Γαρτζολάκης είναι καθηγητής πληροφορικής και ο κύριος Στράτος Λιονάκης είναι χημικός. Ξεκινάμε λοιπόν με τα θέματα που αφορούν το δικό σας το μάθημα, κυρία Καλογεράκη. Ήταν σχετικά εύκολα, έτσι. Ήταν αρκετά εύκολα σήμερα. Στα λατινικά εξετάστηκαν τα παιδιά. Αρκετά κατανοητές εκφωνήσεις και έτσι για τους διαβασμένους σίγουρα έγραψαν πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα που ήταν να γραφτεί μετάφραση δύο αποσπασμάτων. Ήταν από το απόσπασμα 23 και το 38. Θα ξεκινήσω με τη μετάφραση. Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλυρία εναντίον του Κλαβδίου. Ο Βέτος είχε πάει με το μέρος του και αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός στη Ρώμη που τον οδήγησαν σιδηροδέσμιο. Επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο. Η Αρία προκαλούσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί. Δεν το κατόρθωσε, νίκιασε ένα ψαροκάικο και ακολούθησε το πελώριο πλοίο. Εξίσου ακολουθεί και η μετάφραση του δεύτερου αποσπάσματος. Οπότε θα προχωρήσω στην Β1 που τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν με σωστό ή λάθος. Αρκετά εύκολες οι ερωτήσεις και η 1 ήταν σωστή, η δεύτερη λάθος, η τρίτη σωστή, η τέταρτη λάθος και η πέμπτη πάλι λάθος. Προχωράμε στη Β2. Τα παιδιά εδώ χρειάστηκε να εντοπίσουν στα κείμενα από μια ετυμολογικά συγγενή λέξη της λατινικής για κάθε μία από τις λέξεις που δινόταν στην ελληνική γλώσσα. Η πρώτη λέξη ήταν η μετάδοση που ήταν ντάμπατ, το ναυάγιο ναύεμ και το ναυίκουλα ήταν εξίσου σωστό, ο νυχτερινός νόκτε, απόσταση στάντι και η μητρότητα ματερτέραμ. Έπειτα πάμε στην Γ1α, όπου εδώ πέρα χρειάστηκε να εντοπίσουν 4 ουσιαστικά τις γάμα κλήσεις και να τα μεταφέρουν στη γενική του πληθυντικού αριθμού. Πολύ ξεκάθαρη εκφώνηση, το νόκτι γινόταν νόκτιουμ, το σωρόρι σωρόρουμ, το βόξ βόκουμ και το σέντε σέντουμ. Περνάμε στη Γ1β, όπου έπρεπε να γράψουν τους τύπους που ζητούνται για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές. Οπότε το λακρίμα γινόταν λακρίμα. Η επόμενη λέξη ήταν στο συγκριτικό και στον υπερθετικό διούτιους και διουτίσιμε, σίκα, έα, έπειτα πάλι συγκριτικός ingentorium, κβε και υπερθετικός ingentissime, κβε, χεκ δίκτα και ρέι ύψιους. Αρκετά κατανοητή άσκηση. Περνάμε στη Γ2α, όπου δινόταν ένα απόσπασμα και έπρεπε να εντοπίσουν 4 ρήματα που βρίσκονται σε οριστική έγκληση και έπειτα να μεταφερθούν στο γάμα πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντας στην ίδια φωνή. Οπότε τα ρήματα ήταν ο ράμπατ και γινόταν ο ράμπουντ, το impetravit, impetrabunt, το conduxit, conducent και το secuta est, secentur. Περνάμε στη Γ2β, όπου έπρεπε να γράψουν τους τύπους που ζητούνται για κάθε ένα από τα παρακάτω ρήματα και υπήρχε διευκρίνηση τους για τους περιφραστικούς τύπους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και το υποκείμενο, εδώ χρειαζόταν λίγο προσοχή. Οπότε το πρώτο είναι βικίστη, συνεχίζουμε γκρέντι, ρεντέουντις, μότου, φούισετ, ασκενσούρι, φουέριν, τα έπειτα στη γενική είναι πεντέντη και χρειαζόταν εδώ και η αφαιρετική του ίδιου ρήματος πεντέντο. Ο ενεστώτας ήταν φακ, μέλλοντας φακίτο και τον ντισίμινι. Τελειώνουμε και από εδώ, προχωράμε στο θέμα δέλτα. Εδώ πέρα περνάμε στη σύνταξη. Τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν συντακτικά τους παρακάτω όρους. Ο πρώτος ήταν το σε, που είναι ένα άμεσο αντικείμενο στο ρήμα ντάμπατ και εκφράζει άμεση αυτοπάθεια. Καλό ήταν να αναφερθεί και αυτό. Contra claudium είναι ένας εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο ρήμα moverat. Έπειτα το piscatorium ήταν ένας επιθετικός προσδιορισμός στο ναυίκουλα. Το stand είναι η γενική του γερουνδίου σε θέση γενικής αντικειμενικής στο mora. Και τέλος το παύλο είναι η αφαιρετική του μέτρου της διαφοράς στο post. Το Δ1β ήταν αρκετά εύκολη φέτος η μετατροπή από ενεργητική σε παθητική σύνταξη. Η πρόταση που δινόταν μετατραπόταν ως εξής: hoc dictum paulo post re ipsa confirmatum est. Περνάμε στο θέμα Δ2α, που ζητούνταν στο απόσπασμα να εντοπιστούν δύο δευτερεύουσες προτάσεις, να αναγνωριστεί το είδος τους και να δηλωθεί η συντακτική τους λειτουργία και έπειτα να αιτιολογηθεί τρόπος εκφοράς. Εδώ χρειαζόταν προσοχή ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα από τα παιδιά. Η πρώτη δευτερεύουσα επιρρηματική ήταν μια χρονική πρόταση, η dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Όπως είπα, ήταν χρονική. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης expectabat. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί η πράξη περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη σε σχέση με την πρόταση εξάρτησης και δηλώνει το υστερόχρονο. Συγκεκριμένα είναι υποτακτική παρατατικού το ρήμα γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. Η δεύτερη δευτερεύουσα ήταν η ut sibi paulisper loco
Κέντερετ. Ήταν μια δευτερεύουσα βουλητική πρόταση. Συντακτικά λειτουργεί ως έμεσο αντικείμενο του ρήματος Ρογκάβιτ και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενο είναι απλώς επιθυμητό. Συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού χρειαζόταν να μπει το ρήμα Κέντερετ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, Ρογκάβιτ που είναι ιστορικός παρακείμενος. Εδώ έχουμε μια ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδιωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή. Είναι συγχρονισμός κύριας και δευτερεύουσας, έτσι ονομάζεται, και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Και τελειώνουμε με το θέμα Δ2Β, που ήταν να μετατραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο και μας δινόταν ως εξάρτηση το Κεκίλια Ντίξιτ. Οπότε η πρόταση γινόταν ως εξής: Κεκίλια Ντίξιτ σε Ελιμπέντερ, Ηλισούα Σέντε Κέντερε. Αυτά από εμένα. Ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Βασόκαλογεράκη. Πάμε και στον κύριο Βαγγέλη Γαρτζολάκη, καθηγητή πληροφορικής, για να μας δώσει τις λύσεις στο συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο ήταν σχετικά εύκολο, αλλά πολύ μεγάλος όγκος ερωτημάτων. Αρκετά στρωτό αυτό το μάθημα τα θέματα και σχετικά εύκολα. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να γράψει άνετα πάνω από 90. Επαρκούσε ο χρόνος. Ναι, επαρκούσε αρκετά. Αν δεν χρονοτριβούσε κάποιος ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε τις λύσεις λοιπόν. Το θέμα Α1 ήταν σωστό-λάθος και έχουμε λάθος, σωστό-σωστό, λάθος-λάθος. Στο Α2 έχουμε ένα διαδικό δέντρο αναζήτησης και πρέπει να συμπληρώσουμε τους αριθμούς σε κάποιους κόμβους. Στον Κ1 έμπαινε ο αριθμός 20, στο Κ2 το 6, στο Κ3 το 4, στο Κ4 το 15 και τέλος στο Κ5 το 34. Τα Α3 και Α4 ήταν καθαρή θεωρία από το σχολικό βιβλίο. Σε ό,τι αφορά το Α3 ήταν στη σελίδα 43 του σχολικού βιβλίου και εντάχει έχουμε ότι οι βασικές πράξεις των ληστών είναι η εισαγωγή κάποιου κόμβου, η διαγραφή, ο έλεγχος αν η λίστα είναι κενή, η αναζήτηση κάποιου κόμβου και η διάσχιση και προσπέλαση των στοιχείων της λίστας. Σε ό,τι αφορά το Α4, που είναι από τα πρώτα κομμάτια του βιβλίου, να αναφέρουμε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος, είναι είσοδος-έξοδος, καθοριστικότητα, περατότητα και αποτελεσματικότητα. Συνεχίζουμε με το θέμα Β. Στο Β1 πρέπει να βρούμε πόσες φορές εκτελείται η εντολή γράψε I. Στο πρώτο ερώτημα εκτελείται 3 φορές. Στο δεύτερο ερώτημα 0 φορές. Και στο τελευταίο ερώτημα 4 φορές. Πάμε στο Β2. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα έγκυρα ζεύγη υπερκλάσεις, υποκλάσεις. Από αυτά το πρώτο ήταν όχι, στο δεύτερο όχι. Το τρίτο και το τέταρτο ήταν έγκυρα ζεύγη, άρα απαντάμε ναι. Και στο τελευταίο όχι. Πάμε στο Β3. Έχουμε μία στίβα και μία ουρά και πρέπει να γράψουμε κάποιες συνθήκες. Στο πρώτο, σε ό,τι αφορά τη συνθήκη, όταν η στίβα είναι άδεια, έχουμε τόπισον 0. Όταν η ουρά είναι γεμάτη, θα έχουμε αν ρία ρίσον νη. Μετά, αν η στίβα έχει ένα στοιχείο, αν τόπισον 1. Και αν η ουρά έχει δύο στοιχεία, αν ρία μείον φρόντ συν 1, είναι ίσο με 2 τότε. Το πλήθος των στοιχείων μίας ουράς. Συνεχίζουμε με το Β4 και την άσκηση συμπλήρωσης κενού. Εδώ πέρα στο πρώτο κενό έχουμε και, στο δεύτερο π συν 1, στο τρίτο 0, στο τέταρτο π κατ' παύλα α συν 1 και στο τελευταίο 0. Το θέμα Γ ήταν ίσως το λίγο δυσκολότερο αυτού του διαγωνίσματος. Ξεκινάμε λοιπόν αφού έχουμε το τμήμα δηλώσεως από το αρχή. Αρχικοποιούμε κάποιες μεταβλητές όπως το πλήθος 2, το σίγμα χ και το πλου, που αντιπροσωπεύει και αυτό ένα πλήθος. Ξεκινάμε με μία δομή επανάληψης. Όσο το πλήθος είναι μικρότερο του 100 και το σίγμα χ μικρότερο ίσο του 10 επανάλαβε. Κάνουμε έλεγχο ορθότητας ώστε να δίνεται θετικός αριθμός, ο αριθμός των δευτερολέπτων της ομιλίας. Άρα αρχή επανάληψης διάβασε δέλτα, μέχρι ότου το δέλτα να είναι θετικό. Καλούμε μία συνάρτηση για να υπολογίσουμε τη χρέωση. Χρου εκχώρηση, χρέωση και μέσα σε παρένθεση δέλτα που είναι η παράμετρος. Μας επιστρέφει το αποτέλεσμα και έχουμε γράψε χρου για να το εμφανίσουμε στο χρήστη. Μετά έχουμε σίγμα χ, εκχώρηση σίγμα χ συν χρου που αντιπροσωπεύει φυσικά το χρόνο, την χρέωση. Αν το χρου είναι μεγαλύτερο ίσο του 2, τότε το πλήθος 2, εκχώρηση πλήθος 2 συν 1, κλείνει αν. Και αυξάνουμε και το πλήθος 1 που είναι πλήθος 1 συν 1. Και κλείνει επανάληψη. Κατόπιν υπολογίζουμε και εμφανίζουμε το ποσοστό. Ο τύπος του ποσοστού είναι πλήθος 2 δια πλήθος επί 100 και εμφανίζουμε το ποσοστό αυτό και κλείνει το πρόγραμμα. Τέλος η συνάρτηση. Είναι η συνάρτηση, την ονομάζουμε χρέωση. Έχει μία τυπική παράμετρο το δέλτα και είναι πραγματική. Έχουμε το τμήμα δηλώσεων και από κάτω λάμδα εκχώρηση δέλτα dβ, δέλτα εκχώρηση δέλτα mod 60. Και μετά, αν το δέλτα είναι μεγαλύτερο του 0, τότε λάμδα εκχώρηση λάμδα συν 1, για να κάνουμε τα δευτερόλεπτα λεπτά.
κλείνει αν και αν το λάμδα είναι μικρότερο ίσο του 3, τότε η χρέωση είναι λάμδα επί 0,6, αλλιώς η χρέωση είναι 3 επί 0,6 συν λάμδα μείον 3 επί 0,04, κλιμακωτή χρέωση. Τέλος αν και τέλος συνάρτησης. Και πάμε στο θέμα δέλτα, αρκετά στρωτό και αυτό. Έχουμε καταρχήν να διαβάσουμε τους δύο αρχικούς πίνακες. Για από 1 μέχρι 10 διάβασε ΟΝΑΙ με τα ονόματα των ξενοδοχείων. Για J από 1 μέχρι 12 διάβασε ΕΠ, I, J, για να διαβάσουμε και τον δυσδιάστατο. Και τέλος επανάληψης, τέλος επανάληψης. Στη συνέχεια για J από 1 μέχρι 12, για να κάνουμε το ΔΕΛΤΑ 2, αρχικοποιούμε μία μεταβλητή C, για I από 1 μέχρι 10, αν πάει κόμμα J μεγαλύτερο του 1000, τότε C εκχώρηση C συν 1, για να βρούμε το πλήθος. Κλείνει αν, κλείνει και η επανάληψη, οπότε αν το C είναι 0, τότε εμφανίζουμε αυτό που μας ζητάει κανένα ξενοδοχείο μαζί με το J, αλλιώς εμφανίζουμε J, C και το πλήθος αυτό που βρήκαμε. Και κλείνουμε την αν καθώς και την επανάληψη. Κατόπιν για το επόμενο ερώτημα, για I από 1 μέχρι 10, βρίσκουμε ένα sum, ένα άθροισμα, το οποίο αρχικά το μηδενίζουμε, μετά για J από 1 μέχρι 12, S εκχώρηση S συν EP I, J, κλείνει επανάληψη και αυτό το εκχωρούμε σε έναν πίνακα sum I. Και κλείνουμε την επανάληψη και έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα sum. Στη συνέχεια πρέπει να βρούμε το ελάχιστο αυτού του πίνακα, μην εκχώρηση sum 1, για I από 2 μέχρι 10, αν sum I μικρότερο του μην, τότε μην εκχώρηση sum I, τέλος αν, τέλος επανάληψης. Και στη συνέχεια θα βρούμε τα ονόματα των ξενοδοχείων που ήταν ίσο με το μην. Οπότε για I από 1 μέχρι 10, αν sum I ίσον μην, τότε γράψε on I. Τέλος αν, τέλος επανάληψης. Και σε ό,τι αφορά το τελευταίο ερώτημα ήταν μια φυσαλίδα. Οπότε έχουμε για I από 2 μέχρι 10, για J από 10 μέχρι I με βήμα μείον 1. Αν sum J πλην 1 μικρότερο του sum J, τότε σε μια μεταβλητή TAF ή TEMP βάζουμε το sum J πλην 1, εκεί που ήταν το sum J πλην 1 βάζουμε το sum J και sum J εκχώρηση TAF. Ταυτόχρονα αντιμεταθέτουμε και τον πίνακα ON στον TAF ON εκχώρηση ON J πλην 1, εκεί που ήταν το ON J πλην 1 μπαίνει το ON J και εκεί που ήταν το ON J μπαίνει το TON. Αλλιώς, αν το sum J πλην 1 είναι ίσο με το sum J και ταυτόχρονα το ON J πλην 1 είναι μεγαλύτερο του ON J, τότε αντιμεταθέτουμε το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα όνομα. Στο TAF ON μπαίνει το ON J πλην 1, ON J πλην 1 εκχώρηση ON J και ON J εκχώρηση TAF ON. Τέλος αν, τέλος επανάληψη, τέλος επανάληψης και τέλος εμφανίζουμε τον καινούριο ταξινομένο πίνακα όνομα. Για I από 1 μέχρι 10 γράψει ON I, τέλος επανάληψη και τέλος προγράμματος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρτζολάκη. Πάμε στον κύριο Λιονάκη, όπου ήταν πιο δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα θέματα που έπεσαν στο δικό σας το μάθημα. Φέτος έπεσαν και δυσκολότερα και μεγαλύτερης έκτασης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να δυσκολευτούν, κάποιοι να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν το διαγωνισμό. Και εδώ πολλά υποερωτήματα. Πολλά υποερωτήματα και λίγο πιο δύσκολα από πέρυσι. Να σας ακούσουμε. Στο α θέμα είναι πολλαπλής επιλογής. Είναι το α1 το γ, το α2 το δέλτα, το α3 το β, το α4 το δέλτα. Το α5 ήταν ένα τύπου σωστό λάθος, όπου είναι σωστό, λάθος, σωστό, λάθος και λάθος. Στο β1 θέμα χρειαζόταν να κάνουμε κατανομές ηλεκτρονίων, όπου το άζωτο, το φόσφορο και το αρσενικό βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, τη 15η. Και σε μία ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω, γιατί αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας, αφού προσθέτουμε ηλεκτρονικές στιβάδες, και αυξάνεται η μέση απόσταση ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας από τον πυρήνα. Οπότε μειώνεται η δύναμη του πυρήνα στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, με αποτέλεσμα η ατομική ακτίνα να αυξάνεται, άρα η ατομική ακτίνα του αζότου μικρότερη του φωσφόρου, μικρότερη του αρσενικού. Στο β χρειαζόταν να κάνουμε σύγκριση όσον αφορά την ισχύ των βάσεων, όπου συγκρίνουμε ουσιαστικά για το άζωτο, για την αμμονία, τη φωσφίνη και την αρσενίνη, συγκρίνουμε την ατομική ακτίνα του αζότου, του φωσφόρου και του αρσενικού από το προηγούμενο ερώτημα και η αμμονία είναι πιο ισχυρή από τη φωσφίνη που είναι πιο ισχυρή από την αρσενίνη. Στο επόμενο χρειαζόταν να συγκρίνουμε το επαγωγικό φαινόμενο, το σύνδιο επαγωγικό φαινόμενο του μεθυλίου με το υδρογόνο, όπου το μεθύλιο ασκεί εντονότερο σύγκυο το απαγωγικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα η μεθυλαμίνη να είναι η ισχυρότερη βάση της αμμονίας. Στο ερώτημα Β2, όπου χρειαζόταν να συγκρίνουμε τους δεσμούς ανάμεσα στην μεθανόλη, το μεθάνιο και το υδρογόνο, η μεθανόλη εμφανίζει δεσμούς υδρογόνου, οπότε θα έχει υψηλότερο σημείο βρασμού. Το μεθάνιο με το υδρογόνο εμφανίζουν και τα δύο δυνάμεις Λόντον,
Όμως το μεθάνιο έχει μεγαλύτερο μοριακό βάρος, 16, από το υδρογόνο που έχει 2, οπότε το σημείο βρασμού του μεθανίου θα είναι μεγαλύτερο από το υδρογόνο και έτσι η σειρά του σημείου βρασμού, του σημείου ζέσης, θα είναι σημείο ζέσης υδρογόνου μικρότερο του σημείου ζέσης του μεθανίου, που είναι μικρότερο του σημείου ζέσης της μεθανόλης. Άρα η αντιστοίχηση θα είναι 65 βαθμοί Κελσίου για τη μεθανόλη, πλην 162 για το μεθάνιο και πλην 253 για το υδρογόνο. Στο Β. Αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, μειώσουμε δηλαδή την πίεση, η θέση ισορροπίας σύμφωνα με την αρχή του Le Chatelier θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ποσότητα του υδρογόνου. Στο Β3, μας ζητάει να βρούμε πού βρίσκεται ένα ισχυρό οξύ και ένα ασθενές οξύ στα διαλύματα Δ1 και Δ2. Για το ισχυρό οξύ ή τα α, αρχικά αφού το pH είναι 2, βρίσκουμε ότι η συγκέντρωση των οξονίων είναι 10 στην πλην 2, άρα και η συγκέντρωση η αρχική του ισχυρού οξέου, του ισχυρού οξέου ή τα α, είναι και αυτή 10 στην πλην 2 μολάριτη. Με την αραίωση, βρίσκουμε ότι η τελική συγκέντρωση του ισχυρού οξέως θα είναι 10 στην πλην 3 μολάριτη, με αποτέλεσμα το pH του αραιωμένου διαλύματος να βγει 3, οπότε σύμφωνα με τον πίνακα το διάλειμμα Δ2 περιέχει το ισχυρό οξύ τα α και το διάλειμμα Δ1 το ασθενές οξύ τα β. Στο β ερώτημα θέτουμε β λίτρα τον όγκο του ισχυρού οξέως του ήτα α που έχει συγκέντρωση 10 στην πλην 2 μολάριτη και αντίστοιχα β λίτρα τον όγκο του ήτα β που έχει και αυτό σε 1 μολάριτη. Και για το διάλειμμα Δ2, κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης, πραγματοποιείται η αντίδραση εξουδετέρωσης του ΙΤΑ με το υδροξύδιο του νατρίου. Και στο τελικό σημείο θα έχουμε πλήρη εξουδετέρωση, οπότε τα μόλ του οξέως θα είναι ίσα με τα μόλ της βάσης. Οπότε από αυτή τη σχέση βρίσκουμε ότι ο όγκος V2 θα ισούται με 10 στην πλην 2 V προς τη συγκέντρωση. Και για το διάλειμμα Δ1, αντίστοιχα κάνουμε την εξουδετέρωση και αφού πρόκειται για ασθενές οξύ, η αρχική συγκέντρωση του ΙΤΑ β θα είναι μεγαλύτερη από το 10 στην πλην 2. Οπότε μετά από την ογκομέτρηση και από το τελικό σημείο της ογκομέτρησης διαπιστώνουμε ότι ο όγκος V1 θα είναι σε 1 επί V προς την αρχική συγκέντρωση σε. Από τις σχέσεις που βγάλαμε προηγουμένως διαπιστώνουμε ότι ο όγκος V1 θα είναι μεγαλύτερος του όγκου V2, οπότε η σωστή απάντηση θα είναι το 1. Στο Β4 είναι ερωτήσεις σωστού λάθος με αιτιολόγηση. Το πρώτο είναι σωστό βάσει του νόμου Λαβουαζιέ-Λαπλάς. Το δεύτερο είναι λάθος όπου χρειαζόταν να κάνουμε το διάγραμμα της ενέργειας με την πορεία των αντιδράσεων και από εκεί να διαπιστώσουμε ότι το εα1 ισούται με το εα2 συν το ΔΕΛΤΑ-H, συν τη μεταβολή της ενθαλπίας. Οπότε η πρόταση είναι λάθος. Στο 3, από τους νόμους ταχύτητας και στη θέση ισορροπίας διαπιστώνουμε ότι το ΚΣ ισούται με ΚΑ1 δια ΚΑ2. Οπότε και αυτή η πρόταση είναι λάθος. Στο θέμα γάμα. Στο θέμα γάμα είχαμε μία αντίδραση της ουρίας με το νερό που μας δίνει την αμμονία με το διοξείδιο του άνθρακα και χρειαζόταν να βρούμε τη μεταβολή της ενθαλπίας. Όπου η μεταβολή της ενθαλπίας σε αυτή την αντίδραση ισούται με 2 φορές τη μεταβολή της ενθαλπίας σχηματισμού της αμμονίας συν τη μεταβολή της ενθαλπίας σχηματισμού του διοξείδιου του άνθρακα μείον τη μεταβολή ενθαλπίας σχηματισμού του νερού μείον τη μεταβολή ενθαλπίας της ουρίας. Από αυτές τις πράξεις βγαίνει ότι το ΔΕΛΤΑ-H ισούται με το 120 kJ. Και επειδή τα μόλ της ουρίας είναι 0,1 μόλ, το ποσό θερμότητας το οποίο απορροφάται κατά την αντίδραση βγαίνει 12 kJ. Στο δεύτερο ερώτημα, χρειαζόταν να πάρουμε την ποσότητα της αμμονίας που παράγεται από την προηγούμενη αντίδραση, όπου ήταν 0,2 μολ, και βάσει στοιχειομετρίας, μας λέει ότι αντιδρούν το 20% από αυτά τα μολ, διαπιστώνουμε ότι τα μολ που αντιδρούν είναι τα 0,04. Οπότε, στα 10 σεκόντ της αντίδρασης, τα μολ που περίσσεψαν της αμμονίας είναι 0,16. Χρειαζόταν να βρούμε την μέση ταχύτητα της αντίδρασης από τον τύπο μείον μεταβολή συγκέντρωσης αμμονίας προς 2 ΔΤ και από τις πράξεις διαπιστώνουμε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης στα 10 πρώτα σεκόντ είναι 4 επί 10 στην πλην 3 μολάριτη ανά σεκόντ. Ενώ η ταχύτητα της αμμονίας, ταχύτητα κατανάλωσης αμμονίας, βγαίνει 8 επί 10 στην πλην 3 μολάριτη ανά σεκόντ. Στο γάμα 3, χρειαζόταν να κάνουμε διάκριση των ουσιών, όπου
Παίρνουμε μικρή ποσότητα από κάθε δοχείο και επιδρούμε με διάλειμμα όξινου ανθρακικού νατρίου. Στα δοχεία που πραγματοποιήθηκε η αντίδραση, ελευθερώνεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε θα βρίσκονται τα ζεύγη 1 και 2 που περιέχουν τα οξέα εθανικό και μεθανικό οξύ. Στο δοχείο που δεν παρατηρήθηκε έκκληση αερίου κατά την επίδραση του διαλύματος όξινου ανθρακικού νατρίου, θα βρίσκεται το ζεύγος 3. Στη συνέχεια, παίρνουμε άλλη ποσότητα από το περιεχόμενο των δοχείων, όπου αντέδρασε με το όξινο ανθρακικό νάτριο, και θα κάνουμε την αλογονοφορμική αντίδραση προσθέτοντας ιόδιο και καυστικό νάτριο. Και στο δοχείο που θα παρατηρήσουμε τη δημιουργία κίτρινου ιζήματος ιοδοφορμίου, θα υπάρχει το ζεύγος 2, που είναι η προπανόνη. Και γράφουμε και τις δύο αντιδράσεις που απαιτείται από το ερώτημα. Στο θέμα Δέλτα, όπου μας λέει ότι έχουμε 3,7 γραμμάρια μίας αλκοόλης, χρειάζεται να κάνουμε την αντίδραση οξείδωσης της αλκοόλης, όπου παράγεται ένα καρβοξυλικό οξύ, το οποίο στη συνέχεια εξουδετερώνεται με υδροξίδιο του νατρίου. Τα μολ του υδροξιδίου του νατρίου, τα οποία παράγονται, τα μολ του υδροξιδίου του νατρίου, τα οποία περισσεύουν, αντιδρούν με το υδροχλώριο, οπότε από αυτές τις σχέσεις μπορούμε να βρούμε τα αρχικά μολ της αλκοόλης, όπου τα αρχικά μολ της αλκοόλης βγαίνουν 0,05 και στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τη μάζα, μπορούμε να βρούμε το MR της αλκοόλης, το οποίο βγαίνει 74, και να βρούμε τον αριθμό των ανθράκων τα οποία υπάρχουν, τα οποία συνολικά είναι 4 άτομα άνθρακα, άρα το νι βγαίνει 3. Στο α ερώτημα ζητάει να βρούμε το μοριακό τύπο της αλκοόλης, ο οποίος είναι άνθρακας 3 υδρογόνο 7, άνθρακας υδρογόνο 2 οξυγόνο υδρογόνο, και τις ενώσεις α, γ και δ με συντακτικό τύπο, όπου είναι η 2 μέθυλο 1 προπανόλη, το 2 μέθυλο 1 προπένιο στο γ και η 2 μέθυλο 2 προπανόλη στο δ. Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε ότι είναι αυτή η αλκοόλη, καθώς δεν οξυδώνεται το δέλτα με την αντίδραση. Στο δέλτα 2, όπου μας δίνει μία αλκοόλη, μας δίνει την ποσότητά της, από ό,τι μπορούμε να βρούμε τα μόλ της. Τα μόλ της βγαίνουν 0,05. Η αλκοόλη είναι πρωτοταγής, αφού μας λέει ότι οξυδώνεται σε αλδεΐδη και καρβοξυλικό οξύ. Χρειάζεται να κάνουμε τις δύο οξυδώσεις, τις δύο αντιδράσεις της αλκοόλης σε αλδεΐδη και σε καρβοξυλικό οξύ. Και από τις πληροφορίες που έχουμε για τα αρχικά μολ, καθώς και τις πληροφορίες που έχουμε για το διχρωμικό κάλιο, διαπιστώνουμε ότι η αλκοόλη η οποία οδηγείται σε καρβοξυλικό οξύ είναι 0,02 μολ. Άρα το ποσοστό το οποίο μετατρέπεται σε καρβοξυλικό οξύ είναι 40%. Στο δέλτα 3, έχουμε μία εξουδετέρωση του καρβοξυλικού οξέως με το υδροξίδιο του ασβεστίου. Εδώ ήθελε ιδιαίτερη προσοχή η συγκεκριμένη αντίδραση, καθώς υπήρχαν συντελεστές που πολλοί μαθητές μπερδεύτηκαν και ξέχασαν να βάλουν. Τα αρχικά μόλι του οξέως ήταν 0,2, τα αρχικά μόλι του υδροξίδιου του ασβεστίου είναι 0,05. Οπότε εδώ πέρα, για να προκύψει ρυθμιστικό διάλειμμα όπως ανέφερε η εκφώνηση, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η ποσότητα του υδροξίδιου του ασβεστίου. Προκύπτει ένα ρυθμιστικό διάλειμμα που αποτελείται από το οξικό οξύ και το οξικό ασβέστιο, το οποίο στη συνέχεια μας λέει ότι το pH είναι 5 και από τους τύπους Henderson-Hasselbach βγαίνει ότι ο όγκος του διαλύματος υδροξιδίου του ασβεστίου, το οποίο προσθέτουμε στο διάλειμμα οξικού οξέως, χρειάζεται να είναι 1 λίτρο. Και κλείνοντας με το δέλτα 4, όπου έδινε το μεθοξίδιο του νατρίου, μας έλεγε τα μολ, βρίσκαμε τη συγκέντρωση του μεθοξιδίου του νατρίου 0,1 μολάριτη, το οποίο διασπάται δίνοντας το μεθόξι ανιών και το νάτριο. Το νάτριο συν δεν ιοντίζεται, καθώς προέρχεται από ισχυρό ηλεκτρολίτη. Το ανιόν του μεθοξιδίου ιοντίζεται σε μονόδρομη αντίδραση πλήρως, και αφού η συγκέντρωση του μεθοξιδίου, το ανιόντος μεθοξιδίου είναι 0,1 μολάριτη και τα υδροξίδια είναι 0,1 μολάριτη, οπότε το pOH το υπολογίζουν οι μαθητές 1 και το pH 13, αφού βρισκόμαστε στις 25 βαθμούς Κελσίου.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επόμενη μέρα εξέτασης για τα ΓΕΛ είναι η Δευτέρα, όπου εκεί θα εξεταστούν στη φυσική, στην οικονομία και στην ιστορία. Βέβαια, έχουμε και το Σάββατο που παρεμβάλλεται, όπου εκεί θα διαγωνιστούν τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Βάσο Καλογεράκη, φιλόλογο, τον κύριο Βαγγέλη Γαρτζολάκη, καθηγητή πληροφορικής, και τον κύριο Στράτο Λιονάκη, χημικό, και φυσικά το φροντιστήριο Διάκριση για τις πολύτιμες πληροφορίες και όλες τις λύσεις των θεμάτων των πανελλαδικών.